Μετά από διακοπή μια ώρα, η ψηφοφορία επανήρχησε ακριβώ στι 1 μετά το μεσημέρι σε όλα τα εκλογικά κέντρα. Με την ευκαιρία τη επανέναρξη τη ψηφοφορία ω γενικό έφορο εκλογών, καλώ και πάλι όλου του ψηφοφόρου να προσέλθουν στι κάλπε για να ασκήσουν το εκλογικό του δικαίωμα, διατυπώνοντα με υπεύθυνο τρόπο την επιλογή για τα πρόσωπα που επιθυμούν να του εκπροσωπούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων την επόμενη πενταετία. Αυτή η εκλογική διαδικασία διεξάγεται σε πρωτόγνωρε πραγματικά γεωνολογικέ συνθήκε λόγω τη πανδημία του COVID-19 και στο πλαίσιο τη συνεχού ενημέρωση. Σα υπενθυμίζω ότι όλα τα εκλογικά κέντρα λειτουργούν κάτω από τα αυστηρά γεωνολογικά πρωτόκολλα τα οποία έχουν εκδοθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγεία προκειμένου να διασφαλίσουμε την υγεία τόσον των εκλογέων όσον και του προσωπικού που εργάζεται για τη διεκπαιρέωση της ψηφοφορία, αλλά και των εκπροσώπων των εκλογικών συνδυασμών. Μέχρι στιγμή δεν έχει παρουσιαστεί οποιαδήποτε απόκληση από τι οδηγίε που έχουν δοθεί στου προεδρεύοντε υπαλλήλου και στου εφόρου. υπολείπονται ακόμη τέσσερι ψηφοφόροι για να αγγίξουμε τον αριθμό των 21. Έχουν ψηφίσει 17 εκλογή από την εκλογική περιφέρεια Κερίνια στη Θεσσαλονίκη. Επομένω, ευελπιστούμε ότι το απόγευμα θα προκύψουν και αυτοί οι τέσσερι που υπολείπονται, ούτω ώστε να μην χρειαστεί να γίνει η μεταφορά τη κάλπη. Έχουμε ενημερώσει του εκλογικού συνδυασμού για το γεγονός αυτό και ευελπιστούμε ότι και ήδη θα βοηθήσουμε, θα συμβάλλουμε τους δικούς τους τρόπους ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το άνοιγμα της κάλπης των χώρων της Θεσσαλονίκης και να μην χρειαστεί όλη αυτή η ταλαιπωρία. Δεν είμαι ενήμερο για τέτοιο περιστατικό, αλλά να θυμίσω την πρόνοια τη νομοθεσία. Η νομοθεσία προβλέπει τη δημιουργία ειδικού εκλογικού καταλόγου, στον οποίο εγγράφονται άτομα τα οποία θα βρίσκονται σήμερα σε περιορισμό λόγω του διατάγματο του Υπουργείου Υγεία και η ψηφοφορία γίνεται στη διεύθυνση συνήθου διαμονή. Δεν είναι θέμα αν είναι 50 μέτρα ή 500 ή 500 χιλιόμετρα. Η διεύθυνση Σύμφωνα με την νομοθεσία, πρέπει να είναι αυτή που είναι καταγραμμένη στο μητρό πληθυσμού. Επομένω, δεν γνωρίζω, δεν έχω ενημερωθεί για το περιστατικό αυτό. Υποθέτω όμω ότι ήταν διαφορετική διεύθυνση. Και στη διαφορετική διεύθυνση, με βάση την νομοθεσία, δεν μπορεί να γίνει, ασκηθεί το δικαίωμα αυτό. Το δικαίωμα ασκείται στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο μητρό πληθυσμού για τον καθένα από εμά ξεχωριστά. Και αυτό ούτως ώστε να υπάρχει και, δια, και, η διασφάλιση ότι πρόκειται και για το ίδιο άτομο δηλαδή. Και υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Μάλιστα. Ε, υποθέτω, αυτά πρέπει να τα ρωτήσετε, να ρωτήσετε συνδυασμού. εκλογικούς συνδυασμούς. Εμείς ως οι και ως Γραφείων του Γενικού Εφόρου η δουλειά δικιά μα είναι να διευκολύνουμε του ψηφοφόρου για να μπορέσουν να προσέλθουν και να ασκήσουν το δικαίωμα του. Δεν είναι στην δική μα ευχαίρεια ούτε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο. Άλλο που έχουμε κάνει σειρά εκκλήσεων, ευελπιστούμε ότι το απόγευμα θα αυξηθεί η ροή και στη Λευκοσία. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.